Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα που αναφέρεται στην αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για το Θεό. Όπως γνωρίζετε, οι αρχαίοι Έλληνες σε ό,τι ασχολήθησαν επρότευσαν. Και όχι μόνο επρότευσαν, αλλά το δημιούργησαν αυτοί. Παραδείγματος χάρη τη λογική, παραδείγματος χάρη το θέατρο, παραδείγματος χάρη τον αθλητισμό, παραδείγματος χάρη τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία. Εξίδρυσαν τα πάντα. Δεν μπορούσαν λοιπόν, ενώ σε όλα αριστεύουν, να αποτύχουν στο θέμα του Θεού και να πιστεύουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν ειδωλολάτρες. Αυτό είναι ένα ψεύδος, είναι μία ανακρίβεια. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήσαν ειδωλολάτρες. Και να μην συγχαίουμε τη λαϊκή θρησκεία, αυτά τα οποία πιστεύει ο λαός, με τη δημοσία θρησκεία, με τη φιλοσοφική θρησκεία, με όλα όσα εκείνα υψηλά περί του Θείου διετύπωσαν οι πρόγονοί μας. Ας ξεκινήσουμε από τον Δωδεκάθεο. Οι δώδεκα θεοί. Ουδέποτε οι αρχαίοι Έλληνες εφαντάστησαν ότι αυτοί οι δώδεκα θεοί ήσαν θεοί με την έννοια του Θείου. Γιατί? Είναι Θεός ένας ο οποίος νιστάζει? Είναι Θεός ένας ο οποίος πεινάει, διψάει? Είναι Θεός ένας ο οποίος ερωτεύεται? Είναι ένας Θεός ο οποίος πολεμάει, μονομαχεί με τον Διομήδη, ο Άρης, ο Θεός του πολέμου, συνεκρούστη μαχητικά, πολεμικά με τον Διομήδη και τραυματισμένος από τον Διομήδη πήγε κλαίων και παραπονούμενος στο Δία. Δεν είναι θεοί αυτοί. Αυτοί ήσαν άνθρωποι θεοποιηθέντες. Και πρώτος, ένας μεγάλος συγγραφέας από την Τεγέα, ο Ευήμερος, έγραψε το βιβλίο «Η Ιερά Αναγραφή», στην οποία περιγράφει, είναι τρεις τόμοι, στην οποία περιγράφει πώς οι θεοποιηθέντες άνθρωποι τιμώνται από τον λαό ως πράγματι θεοί, ενώ ήσαν άνθρωποι θεοποιηθέντες. Γι' αυτό και ο Πίνδαρος λέγει «Οι θεοί και εμείς εν γένος εσμέν», «Είμεθα ένα γένος». Και σήμερα η χριστιανική θρησκεία, και σας δηλώνω από την αρχή για να μην παραξηγηθώ, ότι εγώ πιστεύω απολύτως στο Χριστό, που δεν είναι τώρα του παρόντος να πούμε γιατί. Δεν πιστεύω όμως στον ίδεο χριστιανισμό. Ο ίουδεο χριστιανισμός είναι κάτι άλλο από τον Έλληνο χριστιανισμό, από την Ορθοδοξία, Greek Orthodox, όπως λένε και οι Εγγλέζοι, την πίστη τη σημερινή του ελληνικού λαού. Ο χριστιανισμός, όσα λέει, όσα, δεν υπάρχει κάτι που να έχει διατυπώσει ο χριστιανισμός το οποίο να μην το έχουν πει οι προγονείς μας. Κατά τον χριστιανισμό, ο Θεός έχει ορισμένες ιδιότητες. Αυτές τις ιδιότητες πρώτοι τις περιέγραψαν και τις ανέλησαν με σχολαστική λεπτομέρεια οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν πιστεύω φυσικά να υπάρχει κάποιος ο οποίος να νομίζει ότι η κόλαση είναι καζάνια που βράζουν και μας βάζουν μέσα, ότι υπάρχει ένας διάβολος με κέρατα, με ουρά και ο οποίος βασανίζει τους ανθρώπους. Αυτά είναι για τον λαό. Αυτές είναι παραφράσεις που γίνανε της τύψεως της συνειδήσεως. Εν πάση περιπτώσει, η αντίληψη περί Θεού των αρχαίων Ελλήνων ή το ανταξία του πολιτιστικού τους επίπεδου. Φέρνω για παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα οι αρχαίοι Έλληνες ήταν μονοθεϊστές. Αυτό δεν είναι δική μου θεωρία. Το βλέπω και στις εφημερίδες που δημοσιεύονται άρθρα όπως αυτό που λέει «Πρώτοι οι Έλληνες έδωσαν στον κόσμο το μονοθεϊσμό». Και πράγματι έτσι είναι. Υπάρχουν τα ορφικά, τα οποία έχουν εκδοθεί ορφικόρουμ φραγμέντα, τα ανάλεκτα των ορφικών, και εκεί μέσα διαπιστώνεται την ύπαρξη του Θεού, του ενός Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, ο οποίος είναι πνευματικό «ον», όπως έλεγε ο Θαλής πρεσβύτατον, αγέννητος γάρ, κανείς δεν εγέννησε το Θεό, και οι φιλοσοφικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων περί Θεού έχουν διατυπωθεί στον Πλάτωνα, στον Κρατήλο, στο Φέδρο, στο Φέδωνα, τα έχει αναλύσει ο Σωκράτης, και ουδέποτε οι Έλληνες επίστευαν ότι ο ήλιος, η σελήνη είναι θεοί
Γι' αυτό το λόγο και ο Σωκράτης στον Κρατήλο, στη συζήτηση που έχει, λέει: «Οι βάρβαροι πιστεύουν ότι τα άστρα, η σελήνη, ο ήλιος, ότι είναι θεοί». Και κατηγορεί τους βαρβάρους που πιστεύουν αυτό. Εάν πάρουμε από τα ορφικά, θα δούμε την τριαδική υπόσταση του Θεού, η οποία διατυπούται με μήτην, φάνητα και ηρυπεκαίων. Ήτα, γιώτα, έψινο, αλφαγιώτα, ηρυπεκαίων. Αυτοί οι λέξεις συνάγνωστες. Αποτελούν τρεις θεϊκές δυνάμεις που ενώθηκαν σε μία. Εν συνεχεία βλέπετε ότι στη Θεοχωνία ο Ισίωδος αλλά και ο Επιμενίδης, ο οποίος ασχολήθηκε με το θείον και έγραψε 5.000 στίχους εδώ και 2.500 χρόνια, πρότιστα το χάος. Δηλαδή η δημιουργία έγινε από το χάος. Πρότιστα το χάος. Μιλάει επιστημονικά. Πρότιστα το χάος. Ο Φερεκίδης, ο Ακουσίλαος, έχω εδώ σημειωμένα όλους αυτούς οι οποίοι πίστευαν ότι η πρώτη αρχή είναι το χάος. Ο Θαλής, ο Αναξίμαδος, ο Αναξιμένης, προσέχτε με, έχουμε την θεωρία του απείρου. Άπειρο, σαν λέξη, δεν υπήρχε σε κανένα ξένο λαό. Δεν υπήρχε σε κανένα ξένο λαό. Αυτές οι έννοιες, αείδιος. Αείδιος είναι αυτός ο οποίος δεν φθείρεται, ο παντοτινός, ο αιώνιος. Δεν μπορούμε να τον αποδώσουμε σε μία ξένη γλώσσα, δεν μπορούμε να το αποδώσουμε ούτε στη νέα ελληνική. Είναι κάτι ασύλληπτο. Δηλαδή αυτή τη λέξη, τι ακριβώς σημαίνει, το περιεχόμενό της, δεν το ξέρουμε. Αείδιος ο Θεός. Λοιπόν, για να καταφύγω σε κάποιους αρχαίους συγγραφείς, έχω εδώ ο Ηράκλητος, ο οποίος λέει ότι ο Θεός είναι σοφός, ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν μιλάμε για θεούς, για την Άρτεμη και αυτά. Αυτά είναι άλλο πράγμα. Θα σας το πω και να σας το πω και τώρα. Είχανε θεοποιήσει τας υλικάς, πνευματικάς, φυσικάς και ηθικάς δυνάμεις και πραγματικότητας. Δηλαδή είχανε Θεό τη δικαιοσύνη, η Θέμης, η θεά της δικαιοσύνης. Είναι ειδωλολατρία αυτό? Φυσικά όχι. Είχανε Θεό το γέλοτα. Είχανε η θάλασσα, είναι μία δύναμης. Είχαν λοιπόν τον Ποσειδώνα, προστάτη της θαλάσσης, κυρίαρχο των θαλασσών κτλ. Τώρα έχουμε τον Άγιο Νικόλαο. Είχαμε τους 12 θεούς, τώρα έχουμε τους 12 Αγίους. Ο Άρης θα γίνει Άγιος Δημήτριος, η Παρθένος η Αθηνά είναι η Παρθένος η Μαρία. Γιατί ο χριστιανισμός υπήρξε μια αντιγραφή της αρχαίας ελληνικής θρησκείας στην ουσία της. Απόδειξη αυτού, όταν λέμε χριστιανισμός έχουμε τα τέσσερα Ευαγγέλια και τις πράξεις των Αποστόλων. Μετά έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας. Λοιπόν, λένε πουθενά γιατί υπάρχει Θεός? Όχι. Οι αρχαίοι Έλληνες είπαν γιατί υπάρχει Θεός και το απέδειξαν. Λένε πουθενά τα Ευαγγέλια ή πράξεις των Αποστόλων ή οποιοδήποτε χριστιανικό κείμενο γιατί υπάρχει Θεός? Όχι. Μόνο οι αρχαίοι Έλληνες το απέδειξαν. Γιατί? Διότι είπαν ότι ο Θεός είναι ον υπερβατικόν, είναι ον υπερφυσικό, αλλά δεν είναι ον υπερλογικό. Δια της λογικής μπορεί να πας στο Θεό, να φτάσεις στο Θεό. Ήσαν βαθύτατα θρησκευόμενοι, βαθύτατα πιστεύοντες στο Θεό όλοι οι Έλληνες. Ο μεν λαός επίστευε τις λαϊκές θρησκείες και δοξασίες και εμείς μιλάμε τώρα για την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων, των σοφών, των φιλοσόφων, της πνευματικής τάξης των αρχαίων Ελλήνων. Εδώ έχω για το Θαλή, ο οποίος χαρακτηρίζει το Θεό πρώτον αίτιον. Μιλάμε τελείως επιστημονικά, πρώτον αίτιον. Ο κόσμος είναι ποίημα Θεού, αυτό λέει ο Θαλής στο Διογέννη το Λάιρδιο. Ο κόσμος είναι ποίημα του Θεού, δημιούργημα του Θεού. Εις κόσμος, εις Θεός. Ο δε Θεός είναι αγέννητος. Μάλιστα, για να καταλάβετε πόσο γινόταν αντιγραφή, μέσα στη θρησκευτική βιβλιογραφία βλέπετε τον Άδη. Ο Άδης ήταν ένας θεός του κάτου κόσμου των αρχαίων Ελλήνων. Τον πήραν οι χριστιανοί και λένε Άδης. Άδης. Γιατί χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους? Εάν πάμε τώρα στον Αναξίμαδρο που είπε ότι το άπειρο είναι χρονικά και τα λοιπά απεριόριστο, βλέπετε την πίστη του προς το Θεό, ο οποίος είναι αθάνατος και
και ανόλεθρος. Δεν παθαίνει κανέναν όλεθρο, δεν μπορεί να πάθει. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, ο Ξενοφών, ο Πλούταρχος, έχω σημειωμένες τις ιδιότητες του Θεού, ότι ο Θεός εάν συνεργεί, είναι συνεργός στον άνθρωπο. Και όπου συνεργεί ο Θεός είναι όλα δυνατά. Είναι άφθαρτος, είναι αιώνιος και ουδής μπορεί να τον εξαναγκάσει το Θεό να κάνει κάτι. Καταπληκτικός είναι, και πρέπει να το βρω τώρα να σας το διαβάσω επί λέξη, ο Ξενοφάνης, ο οποίος εδώ και 2.500 χρόνια έδωσε μία εικόνα του Θεού καταπληκτική, ότι είναι εις και ασώματος ο Θεός. Είναι ένας και ασώματος, δεν έχει σώμα. Και δεν μπορεί να συγκριθεί σε τίποτε με τους ανθρώπους. Όλος τα βλέπει, όλος τα ακούει όλα, αυτός λέει ούλος ώρα, ούλος νοεί, ούλος ακούει. Θεόν είναι αίδιον και ένα. Ο Θεός είναι αίδιος, που λέμε ότι θα πει κάτι αιώνιος, που δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, άφθαρτος και είναι ένας. Ο Στράτων ο Λαμψακινός, ο Θεόδωρος, ο οποίος έγραψε βιβλίο περί Θεών, ο Ήπων ο Ριγίνος, μία ολόκληρη σχολή των αρχαίων Ελλήνων, επίστευε ότι δεν υπάρχει Θεός. Μάλιστα. Διότι οι Έλληνες ερευνούσαν τα πάντα. Είπαν λοιπόν υπάρχει Θεός και γίνανε μακρές συζητήσεις με φιλοσόφους, με ανθρώπους του πνεύματος, και μέσα στο Σοφοκλή και μέσα στον Ευρυπίδη, ακόμα και στον Αριστοφάνη, βλέπετε στοιχεία θεολογίας. Αφήνω τους καθαρά θεολόγους, Φερεκίδης, Ακουσίλαος, Επιμενίδης, και Ισίωδος και όλοι αυτοί. Η αντίληψη λοιπόν των αρχαίων Έλληνων περί Θεού περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο «Οι Έλληνες», το οποίο σας το συνιστώ, διότι δεν είναι σωστό να μιλάμε τώρα ότι ο Σωκράτης ή το Ιδωλολάτης ή ο Αριστοτέλης, μην τρελαθούμε. Οι Έλληνες διεξονυχιστικώς βυζαντινολογούσαν σε κάθε πράγμα, αν υπάρχει. Χαρακτήρισαν τον Θεό το ανώτατο όν, το πρώτο κινούν, το οποίος είναι η πηγή πάσης ζωής. Και φυσικά τον θεωρούσαν πανάγαθο και ότι ο Θεός δεν κάνει ποτέ κακό και ούτε αδική. Έχουμε λοιπόν τον Αριστοτέλη στα Μετά τα Φυσικά που εξηγεί γιατί ο Θεός έχει ζωή στην αιωνιότητα. Όσα λέγουν όλε οι θρησκείες μηδεμιάς εξαιρουμένης το λέγουν. Οι αρχαίοι Έλληνες το αποδεικνύουν. Απεδείκνυε ο Σωκράτης στα Μετά τα Φυσικά γιατί ο Θεός είναι αιώνιος και έχει ζωή αιωνία. Είναι δε ζώων, δηλαδή ζωντανός οργανισμός, αείδιος, άριστος και αιών συνεχής. Υπάρχει το Θεό, το Θεό, έτσι. Υπάρχει αιών συνεχής στο Θεό. Εχαρακτήριζαν δε στον Τίμιο, ο Πλάτων, το Θεό, ποιητήν και πατέρα παντός. Ο ποιητής και ο πατέρας όλων. Και ότι, προσέξτε με, αυτό είναι σημαντικό, νοήσει με τα λόγου περιληπτών. Μπορείτε περιληπτών, λέμε και σήμερα, περίληψης, δεν είναι, το περιλαμβάνω, μπορείτε με το μυαλό να οδηγηθείτε στο Θεό. Και απεδείκνυαν την ύπαρξη του Θεού και την αθανασία της ψυχής με επιχειρημάτων λογικής, επιχειρήματα λογικής. Ο Τίμιος στη συζήτηση που κάνουν για το Θεό λέει «Θεός επίη τα πάντα, τα έκανε όλα ο Θεός». Υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα οι μονοθεϊστές, αυτοί που πιστεύουν ότι υπάρχει ένας προσωπικός Θεός ο οποίος ασχολείται με τον κόσμο. Υπήρχαν οι πανθεϊστές, αυτοί οι οποίοι έλεγαν ότι ό,τι υπάρχει, το σύμπαν, αυτός είναι ο Θεός και ότι εμείς είμαστε μέρος του Θεού. Υπήρχαν οι λεγόμενοι ενθεϊστές, οι οποίοι έλεγαν ότι ο κόσμος μετέχει του Θεού, είναι μέσα στο Θεό, αλλά ο Θεός δεν ασχολείται με τον κόσμο. Υπήρχαν δηλαδή όλες οι απόψεις και πίστευαν ότι ο Θεός εν σοφία επίησε τα πάντα και είδω ο μόνος σοφός.
αναφέρεται στη συζήτηση την οποία είχε ο Πυθαγόρας με τον ηγεμόνα των Συρακουσίων, των Σικιονίων, με συγχωρείτε, το Λέοντα, όπου του είπε επί λέξη «Μηδένα είναι σοφών ή θεών, κανείς δεν είναι σοφός παρά μόνο ο Θεός». Με την αντίληψη αυτή οι αρχαίοι Έλληνες είπαν «Ο Θεός είναι ο μόνος σοφός». Ο άνθρωπος, δηλαδή όταν λέμε σοφός, γνωρίζει την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μάθει όλη την αλήθεια για όλα τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι σοφός. Τι μπορεί να είναι? Να αγαπά την αλήθεια, να οδηγείται στην αλήθεια, να είναι δηλαδή φίλος της σοφίας, φιλόσοφος. Και γι' αυτό ανεπτύχθη η φιλοσοφία. Είπαμε στους φίλους των φιλοσόφων του Διογένης Λαετίου, εάν δείτε τις απόψεις του Θαλού για τον Θεό, ο Θεός είναι αρσενικός, λέμε ο Θεός, αλλά δεν έχει φίλο. Γιατί? Διότι είναι πνευματικόν όν. Στην εκφορά που κάνουμε την λεκτική με τη γλώσσα λέμε ο Θεός. Το θηλυκό είναι η Θεός ή αλλιώς η Θεά. Λέγεται ο Θεός, ο η Θεός. Η Θεά λέγεται και Θεένα. Λοιπόν, λέει ο Θαλής και τα διασώζει ο Διογένης Λαέτιος ευτυχώς, ότι ο Θεός είναι το πρεσβύτατο των όντων και ο κόσμος είναι ποίημα Θεού, κάλλιστον. Γι' αυτό λέγεται και κόσμος, που θα πει ομορφιά. Και σήμερα όρος έχει μείνει διακόσμησης στη σύνθεση. Ο Θεός δεν έχει, προσέχτε με φράσεις, προσέχτε με έννοιες που χρησιμοποιούν. Ο Θεός, το θείον δηλαδή, δεν έχει μήτε αρχήν, μήτε τέλος. Δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Ο κόσμος είναι γεννητός, είναι κατασκεύασμα του Θεού, αισθητός, διότι αντιλαμβανόμεθα, και λέει κατεσκευασμένος με όλης της γενέσεως αίτιον είναι το Θεόν. Αυτή η κατασκευή με ό,τι γεννήθηκε αίτιον είναι το Θεόν. Οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν στο Θεόν τα πάντα και η γενική δήλωση του Παρμενίδη είναι εν το παν, και αυτό το εν είναι ο Θεός, όπως πίστευε άλλωστε και ο Πυθαγόρας. Εδώ θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες και θα καταλάβετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μία αντίληψη του Θεού πολύ μεγάλη, πολύ σωστή, πολύ υψηλόφρονα, και προσέχτε με, δεν ήσαν ειδωλολάθροι. Ο ερωτηθής ο Θαλής, εάν μπορεί να διαφύγει κάποιος την προσοχή των Θεών όταν κάνει κάτι κακό, λέει δεν μπορεί να αποφύγει την προσοχή των Θεών, όχι όταν κάνει, αλλά ουδέ διανοούμενος έφυγε, αλλά και όταν σκέφτεται. Δηλαδή υπήρχε μία καθολική παρουσία του Θεού στη ζωή των ανθρώπων, καθολική, η οποία εξεδηλούνται δια πολλών τρόπων και ένας από τους τρόπους αυτούς ήταν η θρησκεία. Λοιπόν, θέλω να σας τονίσω ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αυτή την αντίληψη περί Θεού που δεν ήταν ειδωλολατρική. Σε αυτό το βιβλίο, που είναι μία εισαγωγή στο έπος του ελληνισμού και τώρα κάνει την έκτη έκδοση, είναι η έκτη έκδοση, θα δείτε απόψεις τις οποίες αντέγραψε, πολύ σωστά έκανε, ο χριστιανισμός. Γι' αυτό και πλήθος αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων εχαρακτηρίζονται από τους χριστιανούς των μετέπειτα χρόνων ως προ-Χριστού χριστιανοί. Ο δε Χριστός είχε απόλυτα ελληνική παιδεία. Για το λόγο αυτό θα σας συστήσω το βιβλίο «Γλώσσα και μορφή του Χριστού», το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν είναι από θεολογική σκοπιά, είναι από ιστορική σκοπιά. Κάποιος είχε ζωγραφίσει τον Χριστό και σώθηκε αυτό. Και πώς σώθηκε θα τα διαβάσετε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ταυτόχρονα δε είναι χρήσιμο να πάρετε και μία αντίληψη της Παλαιάς Διαθήκης για την αντίληψη που έχει για το Θεό, ώστε να κάνετε μία σύγκριση με την αντίληψη που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες.
Οι πολέμοι του χριστιανισμού είναι πάρα πολλοί και στην άλλη εκπομπή θα σας διαβάσω τι δήλωσε ο Πούτιν, ο οποίος είπε πρέπει να προσφύγουμε στις χριστιανικές αξίες διότι αλλιώς θα καταστραφούμε, και κατηγορεί την Ευρώπη η οποία έχει πολεμήσει τον χριστιανισμό. Και αυτά τα λέει ποιος? Ο ηγέτης της Ρωσίας, δεν τα λέει ένας τυχαίος άνθρωπος. Συνιστώ λοιπόν για το θέμα του Θεού, για να έχουμε μία πλήρη εικόνα, τρία βιβλία, τους Έλληνες, τη γλώσσα και μορφή Χριστού και την Παλαιά Διαθήκη. Ταυτοχρόνως, επειδή γίνεται μία εκστρατεία εναντίον του χριστιανισμού σε όλη την Ευρώπη και ιδιαιτέρως στην Ελλάδα, πρέπει να διαβάσετε και αυτό το βιβλίο, το Θρήσκευμα και η Ταυτότηση. Και ο υπαριθμός 1 σήμερα, αντιχριστιανισμός, ο οποίος διεξάγεται, γίνεται από τους πολιτικούς, οι πολιτικάντιδες. Εδώ υπήρχε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πολεμούν και την πατρίδα και τη θρησκεία και την οικογένεια. Και καλό, την Ιερά Σύνοδο, στην οποία έχω στείλει από καιρού μια επιστολή και δεν απαντά, να πάρει θέση έναντι του κύριου Τσίπρα, ο οποίος είναι αντιχριστιανός και διάγει αντιχριστιανικός. Δεν βάφτισε το παιδί του χριστιανικός, δεν έχει παντρευτεί, καθόλου δεν έχει παντρευτεί, αλλά συζεί με μια κυρία, είναι ιδιωτικός βίος, δεν μας απασχολεί, αλλά ένας μέλλον πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν έχει ιδιωτικό βίο. Πρέπει να πάει θέση στο θέμα του χριστιανισμού. Είναι άθεος. Συνεπώς είναι εχθρός του χριστιανισμού και η σύγκλητος, η Ιερά Σύνοδος, για την ακρίβεια, δεν έχει το θάρρος να πάρει θέση απέναντι του κυρίου Τσίπρα. Είναι ιερατείων. Δεν έχει το θάρρος να πει καταγγέλλω τον κύριο Τσίπρα διότι συμπεριφέρεται αντιχριστιανικός, διότι δεν εβάφτισε το παιδί του, διότι δεν πιστεύει στον χριστιανισμό που κατά το Σύνταγμα είναι η επικρατούσα θρησκεία, και με πολλά άρθρα και το άρθρο 16 του Συντάγματος που θέτει ως σκοπόν της παιδείας την ανάπτυξη θρησκευτικής συνειδήσεως. Ο κύριος Τσίπρας είναι άθεος και δεν έχει το θάρρος η Ιερά Σύνοδος να τον καταγγείλει. Ντροπή τους.